Κύριε Καμένο, εσείς έχετε και μια, ένα αγκάλιασμα, θα λέγει κανείς. Κατηγορηθήκατε δηλαδή και για το ταξίδι, ενώ εσείς προσωπικά, το κόμμα σας, και για το ταξίδι στο Καστελόριζο και την κοινή παρουσία. Από αυτού. Κοιτάξτε, όταν αν κάνω ένα ταξίδι ως φανατικός Ολυμπιακός με Παναθηναϊκούς και Παοκτζίδες για μια οποιαδήποτε εκδήλωση, δεν σημαίνει ότι πλησιάζω από τις θέσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Το ελαφρύνω λίγο την υπόθεση, διότι τα εθνικά ζητήματα είναι πολύ πιο σημαντικά από το να τα κάνουμε αυτή τη στιγμή να φωτογραφίζουμε τη Χρυσή Αυγή, ο οποίος είναι ο κακός μπαλαντέρ, ο μαύρος. Είναι ένας μαύρος μπαλαντέρ. Και όπου σκάσει ο μπαλαντέρ ή ο Μουτζούρης, κάποιος μουτζουρώνεται. Μεθαύριο, αν ψηφίσει. Αν... Μα δεν μπορεί να του πει να μην έρθει. Δεν μπορεί να του πει να μην έρθει. Κακός που δεν ήρθαν οι υπόλοιποι. Διότι αν είχαν έρθει οι υπόλοιποι, δεν θα είχαμε σήμερα θέμα. Αν είχαν έρθει οι υπόλοιποι να τιμήσουν τους ακρίτες, τους φαντάρους και τους αξιωματικούς που φυλάνε τα σύνορα, δεν θα είχαμε σήμερα να συζητήσουμε τίποτα. Η Επιτροπή τεχνητό off-site πολιτικό, το οποίο ήταν λάθος για τα παιδιά και τα παλικάρια και τους ακρίτες μας και τίποτα. Είναι μια άλλη συζήτηση επίσκεψη ευρύτερα στην περιοχή και είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Διότι το να αποφασίζει, το συζητάμε γιατί και αν πρέπει και στη συγκεκριμένη περίοδο και τι στοχεύσεις έχει. Εδώ συζητάμε για μια όμως πολιτική στην ουσία περιοδία, χωρίς να έχει θεσμικό ρόλο, δηλαδή με την κάλυψη της Επιτροπής. Μα είχαν την οποία επιλέξατε να την κάνετε. Έχουν αναλυθεί αυτά, έχει γίνει πρόσκληση, δεν μπορούσε να κρυφθεί το ταξίδι και κακώς που δεν ήταν όλοι. Απλώς συζητάμε το Μουτζούρι. Αλλά δεν μπορεί τώρα το Μουτζούρι να τον παίρνει ο κ. Παρασκευόπουλος και να μουτζουρώνει ολόκληρη την Ελλάδα και μουτζουρώνει και την ελληνική σημαία. Αυτά είναι λελειμμένα. Ο ποινικός κώδικας το 188 λέει σαφέστατα 2 χρόνια. Φυλάκιση έως 2 και χρηματικό πρόστιμο για προσβολή συμβόλου εθνικού ύμνου κτλ. Αυτά είναι λυμμένα, θα τα αλλάξουμε. Εγώ είμαι σαφής, έβγαλα και δήλωση, για να ξέρετε τι είμαστε σαφείς. Δεν θα έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση. Είναι μια κακή δήλωση του κ. Παρασκευόπουλου. Και για την ελληνική σημαία, για το κάψιμο και την προσβολή του εθνικού συμβόλου και για την προσέγγιση με τη Χρυσή Αυγή. Είμαστε κάθετοι, δεν μουτζουρώνουμε την πατρίδα και δεν κάνουμε παρέα με μαύρους. Άρα κακώς πήγατε στο Καστελόριζο παρέα με τη Χρυσή Αυγή. Όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Γιατί? Προσέξτε, ένα λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι κακώς είναι μέσα στη Βουλή, όταν είναι μέσα στη Βουλή να φεύγουμε όλοι. Κύριε Λιτζή, σας απαντώ, απαντήστε μου ευθέως. Να σας πω. Είναι μέσα, είναι η τρίτη δύναμη. Εγώ θυμάμαι υπουργούς που έλεγαν ότι εγώ δεν απαντάω σε ερωτήσεις. Άλλο δεν απαντώ, μα δεν κάνουμε διάλογο. Αλλά όταν είναι παρόντες μέσα στη Βουλή, τι να φύγουμε οι υπόλοιποι 160-190. Όχι, να φύγουμε αλλά θα πρέπει να είναι και πιο αυστηροί κανόνες στη Βουλή. Όταν γίνονται δηλώσεις και σχόλια από το Βήμα της Βουλής, από Χρυσή Αυγή, οι οποίοι μιλούν με ένα παξιωτικό τρόπο και κανείς δεν βάζει ένα όριο. Στον τρόπο με τον οποίο τρόπος προσβολής του κοινοβουλίου και της δημοκρατίας είναι σημαντικός ακριβώς. Και πρέπει να καταδικάζεται και οριζόντια από όλους. Και κύριε Καμένε, ότι η κυβέρνηση επισήμως και ο συγκυβερνάτη με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τοποθετηθεί ευθαρσώς σε αυτό το θέμα. Δεν σας ενοχλεί. Δεν θα μιλήσω κομματικά. Εσείς ήσασταν ξεκάθαρος. Προσωπικά. Αλλά δεν σας ενοχλεί ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση την οποία εσείς στηρίζετε και χάρη σε εσάς κυβερνάει τη χώρα αυτή τη στιγμή. Δεν σας ενοχλεί ότι δεν έχει αντιδράσει ούτε για τη σημαία ούτε για τη Χρυσή Αυγή. Έχουμε πολύ καλά σοβαρά... δεν σας ενοχλεί να πηγαίνετε παρέα στο Καστελόριζο. Εντάξει, δεν σας ενοχλεί. Αλλά λοιπόν, αυτό δεν σας ενοχλεί. Δηλαδή δεν θα στεκόταν η κυβέρνηση χωρίς εσάς. Έτσι εγώ δεν είπα είναι. Το εξής. Έχετε λοιπόν την δύναμη και την έχετε χρησιμοποιήσει. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Τι κάνετε δηλαδή. Τους καλώ να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση απέναντί σας. Περιμένω, είπα μια διορθωτική δήλωση από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι δεν είστε βουλευτής, αλλά πώς δουλεύει η Βουλή, το ξέρετε τώρα που στην δήλωση. Σας λέω ότι έχουμε νομοσχέδια. Απλώς πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, και θα το πω, μια ιδιότυπη ασυλία. Οτιδήποτε ακούγεται σαν προοδευτικό μπορεί να περνάει και να ακούγεται οριζόντια, κάθετα, διαγώνια και στο παράλληλο σύμπαν. Και δεν ασχολείται κανένας, επειδή είναι προοδευτικό. Αν έλεγα εγώ το ίδιο, ο Καμίνας, ο Δημήτρης, η Άννα Μισελ, είμαστε δεξί, έτσι, είμαστε δεξί, δεν είμαστε αριστεροί. Λοιπόν, τι θα γινότανε, δεν θα φτάνουν τα μανταλάκια να μας κρεμάσουν. Άρα το ίδιο λέτε. Προσέξτε, τι λέω. Να τελειώσει και το θέμα της ελευθεριότητος, θα το πω, της ατύπης ασυλίας που έχει οποιοδήποτε. Προοδευτικός, που όντως είναι προοδευτικός γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι, έτσι έχουν μάθει, αλλά όχι δημόσια. Να κάνουν. Ναι, αλλά κύριε Καμένο. Δεν κάνω λίγο τον κύριο Παρασκευόπουλο, κύριε Καμένο. Είπα ότι πρέπει. Έχει τις απόψεις του. Είναι δημοκρατικό να έχει απόψεις του. Να καταδικάσουμε. Πρέπει να καταδικαστεί το δικαστήριο να πυροβολήσουμε τον Παρασκευόπουλο, να παίξουν τα κανάλια όλη μέρα. Να τον βρίζουμε πολύ ωραία. Μια δήλωση να συζητήσουμε και για τη χώρα. Κάτι το οποίο έχει σχέση με την καθημερινότητα.
μία χώρα, δήλωση. Δεν χρειάζεται να πυροβολήσετε. Είπα τη γνώμη. Το αν στη χώρα και αν είναι σημαίες και δεν πάνε φυλακή δεν είναι θέμα. Κυβέρνηση, όχι εσείς προσωπικά. Εάν και είναι τη σημαία. Εάν και είναι τη σημαία. Εάν κάποιος κάψει τη σημαία. Το συλλάβει η αστυνομία. Κάψει τη σημαία. Τι πρέπει να γίνει. Να μαζευτούμε βουλευτές και να τον υπερασπιστούμε να βγει έξω ή να ασκήσει ο κώδικας και να έχει την τιμωρία που πρέπει. Ο Παρασκευόπουλος λέει να τον αποδοκιμάσουμε κοινωνικά, πολιτικά και ηθικά. Μα αφού υπάρχει νόμος. Και να του δούμε σε κακό παιδί που έκαψε τη σημαία. Δεν μπορούμε να παρανομήσουμε. Ωραία, διαφωνώ. Αυτό λέει ο Παρασκευόπουλος. Διαφωνώ. Αυτό είναι όμως το θέμα. Είναι το θέμα είναι.